Καλησπέρα παιδες, Γιώργος SNC εδώ πέρα. Σήμερα σας έχουμε πάλι ένα domination. Βέβαια από ό,τι βλέπετε έχω αργήσει λίγο να μπω. Είμαι στο 69-82 μπήκα. Παίζω με Famas σιγαστήρα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχαμε πει ότι το Famas είναι από τα πιο νούμπικα όπλα, αλλά γι' αυτό το πήρα, ήθελα να κάνω καλό σκορ. Τα perk όπως βλέπετε είναι Scavenger, Sleight of Hand και Hacker. Σταμάτησα να παίζω Ghost γιατί άκουσα ότι είναι και νούμπικο και εντάξει, σπάστηκα. Εδώ πέρα έχω decoy και αυτό που θα σας πω για το decoy είναι ότι είναι πολύ χρήσιμο όταν δεν έχετε Ghost. Όταν σας βλέπουν στο ραντάρ πετάτε κάτω ένα decoy και δεν μπορούν να καταλάβουν πού ακριβώς είσαστε, ειδικά άμα κινείστε αρκετή ώρα. Πάλι με σιγαστήρα. Το σιγαστήρα είναι από τα must όταν παίζετε χωρίς ghost. Δεν θέλετε να σας βλέπουν στο ραντάρ. Και βλέπω άλλο και motion sensor εδώ πέρα, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ. Το είχα βάλει επειδή παίζαμε με κάποιον μπάδες domination στη Χαβάνα συγκεκριμένα. Και είναι χρήσιμο αυτή την πίστα, πιστέψτε με. Δεν μπορείτε να παίξετε αλλιώς. Εδώ πέρα το παιχνίδι είναι flawless, είναι δηλαδή 39-0. Βάζουμε τα σκυλάκια μας, το κλασικό Blackbird, Chopper Gunner και Dogs. Και έχει βγει και τραγούδι από ό,τι ξέρω, το οποίο άμα μπορέσουμε θα το ανεβάσουμε κάποια στιγμή. Όπως βλέπετε δεν θα βγάλω άλλη φορά Kill Strike, είναι 39-0 το παιχνίδι. Και με βλέπετε χρησιμοποιώ διάφορα όπλα από κάτω, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Αυτό, στο domination βλέπετε, όπως σας είπαμε και στα προηγούμενα βίντεο, ο τρόπος που πρέπει να παίζετε είναι να μένετε μακριά από τους δικούς σας. Εδώ πέρα μένω μακριά από τις σημαίες, μακριά από τους δικούς μου. Ένα άλλο κόλπο είναι να πάτε στη σημαία. Μόλις πάτε στην αντίπαλη σημαία θα τους ειδοποιήσει στο ραντάρ τους ότι μπαίνετε, όπως κάνω εδώ, ότι παίρνετε τη σημαία και θα έρθουν να την προστατεύσουν. Έτσι θα τους πιάσετε στον δρόμο καθώς έρχονται και τα λόγια είναι περιττά. Τα σκυλιά εδώ πέρα δεν κάνανε καλή δουλειά. Δηλαδή εντάξει, έκαναν το πολύ να κάνουν ένα-δύο kill. Εδώ πέρα προχωράμε το Chopper Gunner. Θα δείτε, είδατε το πρώτο ήταν multi kill. Firing Rage είναι από τις καλύτερες πίστες για Chopper Gunner. Πολύ spawn trap, δηλαδή απίστευτο. Αλλά για να κάνετε τέτοια μάθ, βλέπετε πρέπει να έχετε και συμπαίκτες. Δηλαδή οι συμπαίκτες μου έχουν όλοι μεγαλύτερα kill από death και οι αντίπαλοι, εντάξει. Εδώ πέρα ένα από τα καλά. Κανονικά έπρεπε να είναι multi-kill, δεν ξέρω γιατί δεν το κράτησε. Με ένα γεμιστήρα πήρα 4 άτομα, αλλά πάλι δεν το κράτησε. Εδώ πέρα σκέφτηκα να πεθάνω. Αλλά λέω εντάξει, 37-0 τώρα, δεν προλαβαίνω να βγάλω και τίποτα άλλο. Οπότε το κράτησα. Τώρα καθώς τελειώνει το βίντεο, να σας χαιρετήσουμε. Άμα θέλετε κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο, κάντε like στο βίντεο και θέλω να δω comments αρνητικά, θετικά, ό,τι θέλετε. Και θα απαντήσουμε. Γεια σας.